rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Jingle bell, bell. Γεια! Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Αντιγόνη. Αν είστε και να με ξέρετε, αν είστε καινούριος στο κανάλι, είμαι η Αντιγόνη. Χαίρομαι πολύ που είμαστε όλοι εδώ πέρα στην παρέα αυτή. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείξω και θα σας ξαναγήσω στο κατά τη γνώμη μου πιο όμορφο και πιο ζεστό χώρο αυτού του σπιτιού, που είναι πιο σάλο στο παιδικό δωματιάκι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο δωμάτιο του Δημήτρη, του μωρού μου. Μου λέει bye, bye. Και θα σας δείξω πώς το έχω φτιάξει. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν μια συνολική εικόνα. Το είχα βάψει σε κίτρινο χρώμα, γιατί στην αρχή πριν γίνει δωμάτιο του μικρού ήταν δωμάτιο που είχα τα καλλιτικά μου και τη δουλειά μου κτλ. Ήταν χιλιάδες παπούτσια. Και χιλιάδες παπούτσια και χιλιάδες ρούχα και χιλιάδες κλειδικά. Τώρα έχω γίνει πιο minimal. Τα έχω αυτό γιατί δεν χωράγαμε, εννοείται. Οπότε γι' αυτό είναι το χρώμα κίτρινο. Είναι ουδέτερο, ευτυχώς μου κόψει και εδώ όψε κανένα ροζ. Το μόνο είναι λίγο το φωτιστικό που έχει κάτι λουδάκια, τριανταφυλάκια. Αλλά επειδή ήταν καινούργιο δεν μπορούσα να πάρω άλλο. Εντάξει, δεν το είχα, το είχα ένα χρόνο μόνο. Οπότε, οκ, το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε από εδώ πέρα, να σας δείχνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ραφάκι που το έχει βάλει ο κολλητός μου, που τραβάει και τώρα κάμερα. Κάνει και το βίντεο... κάμεραμαν, όχι βίντεομαν. Λοιπόν, στο οποίο έχω βάλει αυτό το συννεφάκι, το υπέροχο, που είχα πάρει από τα Τζάμπο και θα έγινε αρκετά καλά, ομολογουμένως. Και δίπλα έχω βάλει ένα μπαλονάκι που το είχαμε πάρει για την βάφτιση του Μπαμπούλη και γράφει Δημήτρης με το Μίκη. Και μπουμπουνιέρα το μικρούλι. Και ένα κουλάκι που μου είχε φέρει ο φίλος μου Γελένη όταν γεννήθηκε μικρούλι. Και έχω βάλει και μια γυλάντα έτσι να είναι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Πάνω στο καλοριφέρ έχω βάλει δύο μαξιλαράκια που είναι από το κουλί, ένα από τα γουδάκια. Είχα πάρει πέρσι και είναι, το αγαπάει πάρα πολύ μικρός, δηλαδή όταν κοιμάται το βάζω μαζί του στο κρεβάτι και το παίρνει και δεν κοιμάται έτσι με αυτό. Και έχω βάλει και ένα χριστουγεννιάτικο πολύ πρακτικό, αυτό εδώ το ταλαντάκι, το οποίο έχει μέσα τις καλτσούλες του για να μην τις ψάχνω στο ντουλάπι, επειδή του αλλάζω 2-3 φορές τη μέρα κάλτσες. Τις έχω βάλει εδώ να τις έχω εύκαιρες. Λοιπόν, προχωράμε. Έχω βάλει τα σημαίακια που λένε Δημήτρης και είναι από τη βάφτιση του μωρού. Όταν το βάφτισα είχα φτιάξει αυτά τα σημαίακια, θα τα δείτε και στα βίντεο που έχουμε τη βάφτιση. Και επειδή μου άρεσαν εννοείται δεν τα πέταξε και τα έχω βάλει έτσι να στολίζουν το δωμάτιο. Και έχω βάλει και στον τοίχο κάποια κρεμαστά διαδοχικά, τα οποία και αυτά ήταν δώρα όταν γεννήθηκε ο μικρούλης. Μου τα φέρνει όταν γεννήθηκε. Και είναι όλα, και τραβάς. Και παίζουν μουσικούλα και τα τρία είναι μουσική. Πάρα πολύ όμορφα. Λίγο πιο πολύ μου αρέσει αυτό να σας πω την αλήθεια. Είναι πανέμορφο. Να σταματήσει λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε εντάξει την κούνια του. Σας την έχω ξαναδείξει. Είναι πολύ ωραία. Αυτή αργότερα γίνεται για κρεβατάκι μέχρι 4 χρονών. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Έχω βάλει την μπρίκα, δηλαδή τα μαξιλαρά και συντονάκια και αυτά. Βρήκα περίπου ασορτή με τις κουρτίνες. Βασικά πρώτα είχα πάρει την μπρίκα και μετά βρήκα κουρτίνες που ήταν περίπου ασορτή με την μπρίκα, έτσι με συννεφάκια να ταιριάζουν. Και τα έχω λίγο συνδυάσει. Λοιπόν, μετά έχω βάλει ένα πινακάκι ξύλινο που λέει Follow Your Dreams. Δεν μου άρεσε, είναι κάτι που με χαλαρώνει. Είναι ένας πίνακας έτσι όμορφος και νομίζω ότι ταιριάζει εδώ πέρα. Και επάνω στη σιρταριέρα είχα πιο παλιά την αλαξιέρα του, αλλά επειδή δεν με βόλευε εδώ πέρα η αλαξιέρα, την έβγαλα και το έχω κάνει ψηλοδιακοσμητικό. Έχω βάλει ένα μεγάλο αρκούδο που μου έχει δώσει ο αδερφός μου. Έχω βάλει αυτό το υπέροχο, πώς λέγεται, μονόκερο, που με τον είχε φέρει η Χρήνη μου κάτια όταν γέννησα και είναι κούκλος, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βάλει αυτό που λέει You are my sunshine, το πινακάκι. Έχω βάλει αυτό το πινακάκι που λέει You are my sunshine και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όντως είναι το sunshine, το μικρούλης. Και έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα που είναι χειροποίητο. Αυτό μου το έχει φτιάξει μια κουμπάρα της μαμάς μου, που πολύ την αγαπάμε.
Το έχει φτιάξει βασικά μια γνωστή της που φτιάχνει χειροποίητα τέτοια. Και είναι το δέντρο της ζωής και συμβολίζει αυτή η καρδούλα εμένα και η μικρή γαλάζια συμβολίζει το Δημήτρη. Και είναι κάτι που αγαπάω πολύ γιατί ξέρω ότι είναι φτιαγμένο με αγάπη και είναι και χειροποίητο, είναι μοναδικό δηλαδή. Λοιπόν, η θερταριέρα του μικρούλη είναι πολύ ωραία, είναι αρκετά οικονομική. Νομίζω είχε γύρω στα 100 ευρώ, είναι αρκετά μεγάλη, χωράει αρκετό πράγμα. Με έχει βολέψει πολύ. Έχω βάλει και κάποια στολιδάκια χριστουγεννιάτικα, μια σκέφμα χριστουγεννιά. Έτσι να χαίρεται. Κάτι τα πειράζει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ πέρα στη γωνίτσα έχουμε κάποια παιχνίδια τα οποία παίζει μερικές φορές, αλλά όχι πολύ συχνά και κάποια επιτραπέζια που το έχω πάρει για λίγο μεγαλύτερη ηλικία, οπότε τα φυλάω εδώ μέσα για να μην τα πολύ βγάζει. Είναι εδώ κρυμμένα. Οι κουρτινούλες είναι από το Penny. Είναι κατάστημα που έχει λευκά έζη, κουρτίνες κτλ. Είναι αρκετά οικονομικές και αυτές και είναι αρκετά βολικές, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Αυτό το καρεκλάκι το είχε η γιαγιά μου πάρα πολλά χρόνια. Είναι ξύλινο, το έχω βάψει λίγο με χρώμα για να γίνει λίγο πιο καινούριο γιατί έδειχνε λίγο παλιό και έχω βάλει πάνω ένα αρκουδάκι που λέει Love Forever και έχω βάλει και το καπελάκι της βάφτισης του μικρούλη, το φοράει, αφού βλέπεις το φορά και έχω βάλει στο αρκουδάκι. Αυτό το λογάκι το είχα πάρει από το Τζάμπο πέρσι ως δώρο Χριστουγέννων. Νομίζω έχει γύρω στα 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει παίξει πάρα πολύ. Και άμα πατήσεις εδώ το αυτάκι του, κάνει και ήχο. Κάνει δηλαδή σαν να είναι αλογάκι, κανονικό. Και θα μην τρίζει κιόλας. Το κάνει όλα δηλαδή. Λοιπόν, και έχει παίξει αρκετά. Είναι ωραίο γιατί έχει και αυτό από πίσω το καθισματάκι. Οπότε δεν υπάρχει φόβος να πέσει πίσω. Και είναι και πολύ όμορφο οπτικά, είναι πολύ γλυκό και πάει πολύ ωραία σε ένα περικό δωματιάκι. Το έχω πάρει και αυτό το πουφ που είναι μαλακό. Αυτό το έχω πάρει να κάθεται να παίζει με την κουζινούλα που έχει απέναντι, θα σας στηρίξω σε λιγάκι. Οπότε όταν θέλει να παίξει ή να παίξουμε μαζί με την κουζινούλα, παίρνει αυτός κάθεται, εγώ κάθομαι δίπλα του και παίζουμε. Εντάξει, ντουλάπες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Προχωράμε. Μόλις έκατσε στις σύγκρες, ακριβέλε. Απλές, άσπρες, οι παλιές ντουλάπες. Έχω αλλάξει μόνο τα πομολάκια, έχω βάλει αρκουδάκια, γιατί όπως έχετε καταλάβει το στρίτο δωματίο είναι με αρκουδάκια πάρα πολύ, παίζει το αρκούδι. Έχω αλλάξει αυτό και έχω βάλει τα αρκουδάκια αυτά, τα οποία επίσης είχα πάρει από το αρκουδάκι πέρσι, σαν στολή, για να μ' αρέσουν και τα έχω βάλει εδώ πέρα, στο μικρούλι. Και αυτό επίσης έχω πάρει από το αρκουδάκι. Και εδώ πέρα αποθηκεύω κάποιες μπουγιές, ξυλομπουγιές, μαρκαδόρους κτλ. Και έχω βάλει και αυτόν τον ωραίο ταρανδάκο, ο οποίος δεν θέλει να κάτσει. Καλά, μη στήκεις. Κάτσε πίσω. Λοιπόν, δεν συνεργάζει. Α, όχι, θέλει κάτσε. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει ένα κουτάκι που έχω βάλει όλα τα μαξάκια στην περιπλήξη αυτή και κρύβεσαι από κάτω άλλο ένα κουτάκι με σκυλέκα στο οποίο έχω βάλει διάφορα βιβλιαράκια, μύρες, μπαλίτσες και διάφορα άλλα παιχνιδάκια. Προχωράμε στη βιβλιοθήκη. Επάνω έχω βάλει κάποια αναμνηστικά του βάφτισή του, μια κουπίτσα που ήταν η φωτογραφία όταν γεννήθηκε, ένα μπισκοτάκι. Λοιπόν, επάνω έχω κάποια αναμνηστικά πραγματάκια από την μέρα που γεννήθηκε, δηλαδή τη φωτογραφία, μια κούπα που έχει πάνω το μωράκι, ένα μπισκοτάκι που μου είχε φέρει η φίλη μου με το πιμπέλο, μια μπουμπουνιέρα, εντάξει αυτή είναι που βάφτισε, και άλλη μια φωτογραφία με το πατουσάκι του. Είχαμε κάνει το αποτύπωμα σε πυλό και έχουμε το πατουσάκι του. Στο δεύτερο γραφάκι έχω βάλει το χριστουγεννιάτικο. Είναι η χριστουγεννιάτικη έκδοση. Ήθελα να το στολίσω λίγο. Το έχω βάλει ένα μπλε δεντράκι με φιωγκάκι πάνω. Αυτό είναι μια μπουμπινιέρα μια φίλη μου που έχω βάλει μέσα δύο μπαλίτσες. Μπαλίτσες, όχι μπαλίτσες. Αυτά εδώ όπως λέγονται, τα διακοσμητικά. Όπα, τα ρίξαμε. Ένα καρουζέλ που μου το είχε φέρει κάποιος στη γέννηση του μωρού.
και μάλιστα πάρα πολύ και το έχω βάλει σε διακοσμητικό. Κάποια στολιδάκια χριστουγεννιάτικα, ένα εξωτικούλι. Εσύ δεν μου το έχεις πάρει αυτό, νομίζω πέρσι. Ένα εξωτικούλι και ένα αρκουδάκι και μια γυρλάντα μπλε με φωτάκια. Οπότε αυτό είναι το στολισμένο, ας πούμε. Μπράβο. Αυτό χωρίσα. Και πίσω έχω το λεύκομα από τη βάφτιση με τις ευχές και μια εικόνα της Παναγίτσας. Λοιπόν, προχωράμε στο τρίτο ροφάκι. Έχω πάλι μια φωτογραφία του μικρούλη, ένα τσεντράκι ξύλινο από το τζάμπο και ένα Άγιο Βασίλειο, οπότε και αυτό είναι ελαφρώς στολισμένο. Και από πίσω έχω όλα τα βιβλιαράκια του, από αυτά που έχει από την πιο παιδική ηλικία μέχρι αυτά που διαβάζουμε τώρα. Με νάνους, με χρώματα, με λέξεις, με πρώτες λέξεις, με κουδάκια, με λαχανικά. Σας έχω κάνει ένα βιντεάκι με τα αγαπημένα μου βιβλία του μικρού. Αν θέλετε να κάνουμε και καινούριο, γιατί εννοείται ότι κάθε μήνα του παίρνω και καινούρια, με τα πιο καινούρια μας και τα πιο, για πιο μεγάλες ηλικίες, γιατί σας είχα κάνει μέχρι ενός χρονών. Αν θέλετε, γράψτε το μου από κάτω, να σας κάνω και νούμερο 2, γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ τα παιδικά βιβλία και τα διαβάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, παρένθεση αυτό, προχωράμε. Πάμε στο τέταρτο ραφάκι, στο οποίο βλέπετε κάποια παιχνιδάκια που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονική. Είναι ηλεκτρονικής φύσεως. Δηλαδή πιανάκια, ένα βιβλίο που είναι με ήχους, ένα τρενάκι πιάνο, το τάμπλετ, γιατί έχει τάμπλετ, το φερεγγινά του πρόσφατα, στη γιορτή του. Ένα, καλά αυτό δεν είναι ηλεκτρονικό, δεν ξέρω, μάλλον ο Μπέμπης το έβαλε εδώ. Πώς λέγεται αυτό το τάμπλετ, ξυλόφωνο. Ένα ξυλόφωνο, μια τηλεόραση που ήταν δικιά μου και τώρα έχει γίνει τον Μπέμπι, την έχω άπειρα χρόνια. Και το μαξάκι που είναι του Μίκη και παίζει μουσική και προχωράει. Εντάξει, ξέρω. Εδώ είναι έτσι. Μίκο, μίξι μου, δεις μέσα. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα στο τελευταίο ραφάκι. Εκεί πέρα έχω αποθηκεύσει μέσα στο κουτάκι το διάφορα παιχνίδια. Έχω αποθηκεύσει κάποια παιχνίδια πιο μικρά που φοβάμαι μην τα φάει ή μην τα. Τέλος πάντων, μην πάει να τα κρατήσει. Οπότε τα έχω βάλει εκεί πέρα να μην μπορεί να τα ανοίξει και να τα δώσω αργότερα. Και επίσης έχω κάποια παιχνιδάκια που είναι για λίγο πιο μετά. Κάποιους δεινόσαυρους που τους φέρει ο αδερφός μου, κάποια παζλ με κομματάκια, κάποιους κύβους, κάποια Playmobil, τέτοια παιχνιδάκια τα οποία είναι ακόμα συσκευασμένα και δεν θέλω να τα ανοίξω, φοβάμαι μην είναι ακόμα επικίνδυνα για τον μικρό μου. Και τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχουμε την κουζινούλα μας, την έχω πάρει από το Μουστάκ αυτή, γύρω στα 19 ευρώ κάπου έκανε. Έχει τα πάντα, έχει μαχαιροπύρνα, πιατάκια, κούπες, πυρούνια, μαχαίρια, έχει χάσει την πόρη του πράγμα. Έχει τα κουστάλια, έχει μια ροχίτη, δεν είναι πάλι το πυρούνια μου. Δεν είναι, έχει την πόρη του βάζει το δάχτυλο και φεύγει. Δεν έχει φεύγει, μάλλον το ξαναπήγει, δεν είναι δυνατό. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία και το μάτι εδώ πέρα, το οποίο πραγματικά το λέει, διπλό. Και είναι φανταστική και αποθηκεύεται και πάρα πολύ εύκολα, είναι ένα τσακαλετσάκι πολύ μικρό και μπορείς να το πάρεις και μαζί σου, δηλαδή δεν είναι καθόλου χώρο άμα θες να το μαζέψεις. Και από πάνω έχουμε το τηλέφωνο του, το οποίο παίζει πάρα πολύ με αυτό. Από τζάμπο και αυτό, γύρω στα 7-8 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε και τους κύβους εδώ που παίζει, με αριθμούς και νουμεράκια. Και τέλος θα σας δείξω και τα αγαπημένα του κουκλάκια. Είναι αυτά τα 4, τα οποία του βάζουν να κοιμάται και μαζί. Χωρίς αυτά δύσκολα κοιμάται. Είναι ο Μίκη που είχα εγώ μικρή, ο Μίκη που του είχε πάρει ο αδερφός μου στην Γαλλία. Με αυτόν κοιμάται πάντα αγκαλιά, έχω να σας πω. Είναι ο αγαπημένος του.
αυτό το κουνέλι που μου το έχει πάρει μια φίλη μου και πολύ το έχει παίξει. Πατάς και ακούει ήχους και λέει θέλω καρότο, δώσ' μου καρότο. Έχει πολύ πλάκα. Είναι από τα αγαπημένα μου σκεφτά. Και αυτό είναι ο σαντήρας μου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβατάκι προβολέας, το οποίο παίζει μουσική και το βράδυ παίζει μουσική και φωτίζει, βάζει αστεράκια στον τοίχο από εδώ και χαζεύει ο μικρούλης τα αστεράκια, κάθεται, κοιτάει, ακούει τη μουσική και χαζεύει τα αστεράκια και παίζει νανουρίσματα. Αυτό λοιπόν το χάζει στο τζάμπο, εντελώς τυχαία, στα προϊόντα που έχουν κάποιο λάτωμα υποτίθεται και τα έχουν πιο φθηνά. Το είχα πάρει 5€ από 15€ που είχε κανονικά, επειδή το κουτί του ήταν χαλασμένο. Αλλά δεν με νοιάζει, μια χαρά λειτουργούσε. Από τότε, από τότε που γεννήθηκε, δηλαδή μετά από 2 μήνες το πήρα από τη γέννησή του. Και πραγματικά χωρίς αυτό δεν ξέρω τι θα έκανα, με έχει σώσει. Είναι ότι καλύτερο έχω πάρει αυτό. Πολύ οικονομικό, γιατί είναι και προτζέκτορας. Παίζει και μουσική, παίζει και νανουρίσματα και παίζει και έναν ήχο που είναι σαν της καρδιάς. Ο οποίος ήχος αυτός είναι πολύ χαλαρωτικός για τα μωρά και τα κοιμίζει πολύ εύκολα. Οπότε αυτό ήταν το room tour του μικρούλη. Δεν σας έδειξε και τις δύο πίνακες εδώ πέρα, τα δύο καδράκια. Αυτός που έχει μια φωτογραφία μου με το μωρό από όταν ήταν μικρούλη. Και δίπλα που έχω πάρει από τζάμπο, μου άρεσε όπως είναι, δεν το άλλαξα καθόλου, το έχω αφήσει όπως ήταν. Και αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το room tour στο δωμάτιο του μικρούλη μου. Ελπίζω να σας αρέσει, εγώ το έχω φτιάξει με πολύ αγάπη, σιγά σιγά και με πολύ φροντίδα και είναι από τα αγαπημένα μου μέρη εδώ πέρα. Γενικά είναι ένας όμορφος και ευχάριστος χώρος, δεν είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, αλλά είναι πολύ ζεστό, πολύ όμορφο δωματίο και το έχω φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που είδα το βιντεάκι. Ευχαριστώ που μου κάνετε παρεούλα. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.